Κύριε Παπαναστάση, προσφυγικό. Οι Μούριες, τα hot spots δεν δημιουργήθηκαν τώρα. Αυτά όλα, αυτές οι αποθήκες, οι άθλιες αποθήκες ψυχό, υπήρχαν και στην προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα. Και μάλιστα σήμερα έχουμε και μια πολύ, αυτή την περίοδο, μια πολύ δυσμενή εξέλιξη. Εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης υιοθετούν φασιστικά συνθήματα όπως καθαρότητα φυλής, ιστορίας, γλώσσας και δίνουν, αν θέλετε, το τέμπο στις επόμενες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν και από πλευράς κυβέρνησης σε αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις μέρες προσπάθησε να ανακυκλώσει με, αν θέλετε, με ασπιρίνες αυτό το σημαντικό πρόβλημα, μεταφέροντας μερικές εκατοντάδες δυστυχισμένων ανθρώπων από τα νησιά στην υπηρωτική Ελλάδα. Ο αριθμός αυτών των ανθρώπων δεν ήταν παρασταγόνα στον ωκεανό των μεταναστών. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα λέμε και προτείνουμε και ζητάμε και διεκδικούμε να γίνει συνολική μεταφορά των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα άθλια hot spots στην υπηρωτική Ελλάδα, να τους παρασχεθεί κάθε ανθρωπιστική βοήθεια η οποία τους αναγκαίει και να εξυπηρετηθούν δίνοντάς τους τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά να μετακινηθούν στους τόπους προορισμούς που αυτοί επιθυμούν. Επίσης, μα αυτό είπε και η κυβέρνηση με τις αλλαγές που φέρνει, να γίνουν πιο γρήγορα όλες οι διαδικασίες. Πάντοτε αυτό ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θέλει τα σκουπίδια, όπως λένε αυτοί, στην αυλή τη δική τους. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θέλω να συμπληρώσω και τελειώνω είναι ότι όλοι βλέπουμε το πρόβλημα και όντως υπάρχει πρόβλημα. Αντικειμενικά κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Λέσβο, δεν υπάρχει πρόβλημα σε άλλα νησιά. Κανένας όμως, και είναι ενταγμένο αν θέλετε και στην πολιτική των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, δεν αναφέρει τον πραγματικό λόγο που αυτοί οι μετανάστες, οι πρόσφυγες βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος και που αυτές οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χεράκι τους. Είτε τους αρέσει, είτε τους αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αιτία λοιπόν που οι μετανάστες, οι λαθροεισβολείς, όπως λένε οι ρατσιστές, οι ξενοφοβικοί και οι κρυφοφασίστες που αυτή τη στιγμή εκπροσωπούνται και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτοί λοιπόν οι μετανάστες, αυτές οι ψυχές, οι ανθρώπινες. Πώς εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο? Δεν μπήκε η Χρυσή Αυγή. Δεν μπήκε η Χρυσή Αυγή. Σήμερα το πρωί όμως ακούσαμε από τον κύριο Βελόπουλο πρόταση για ναρκοθέτηση του Εύρου και για σκληρή αντιμετώπιση των μεταναστών, που μπορεί να σημαίνει και βούλιαγμα των λέμβων που έρχονται στην Ελλάδα για να μην περάσουν στο ελληνικό έδαφος. Αυτές οι θέσεις είναι φασιστικές. Εμείς το λέμε καθαρά. Ήθελα λοιπόν να πω και να τελειώσω ότι η αιτία που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια είναι οι επεμβάσεις των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων στις χώρες τους και ο λόγος που βέβαια γίνονται αυτές οι επεμβάσεις είναι η ληστρική πολιτική αυτών των δυνάμεων στους πλωτοπαραγωγικούς πόρους και φυσικά η δημιουργία συνθήκων απάνθρωπων που τους αναγκάζει να φύγουν και να έρθουν στο ελληνικό έδαφος. Αυτή είναι μια τραγική αιτία που κανένας, μα κανένας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία προβάλλει. Κύριε Παπαναστάση, υπάρχει από την κυβέρνηση μια πρωτοβουλία η οποία ξεδιπλώνεται σιγά σιγά και μάλλον λέει και το ρεπορτάζ ότι μπορεί να αποτελέσει και τον πυρήνα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Δεύτερη το Σάββατο, αποκλιμάκωση των φόρων της φορολογίας. Το χαιρετίζετε αυτό? Βεβαίως, θα σας απαντήσω τώρα σε αυτό. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια γενικά για την έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες των κομμάτων εξουσίας, Πρωθυπουργού, Αντιπολίτευσης και όσων άλλων περάσουν από εκεί. Καταρχάς, οι θέσεις οι οποίες εκφράζονται, οι εξαγγελίες οι οποίες εκφράζονται απευθύνονται σε ένα δίπολο. Το ένα κομμάτι είναι αν θέλετε, ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας και το άλλο είναι ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία που ταξικά βρίσκονται απέναντι σε αυτούς. Οι υποσχέσεις οι οποίες και οι εξαγγελίες δίνονται στον επιχειρηματικό κόσμο κατά κανόνα υλοποιούνται στο ακέραιο.
Οι υποσχέσεις οι οποίες δίνονται στο λαό, στους εργαζόμενους, δεν υλοποιούνται ποτέ, παραμένουν φωτοβολίδα, παραμένουν μια κοροϊδία και μια παραπλανητική τακτική. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης θα ξαναγίνει πάλι το ίδιο. Και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης θα περάσει και ο κύριος Τσίπρας πάλι θα εφαρμόσουν την ίδια τακτική. Από την πλευρά τη δική μας τώρα. Η θέση δική μας και η πρακτική, η οποία ήδη εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, στοχεύει στην κινητοποίηση εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, συνδικαλιστικών φορέων, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια καμπάνια ενημέρωσης του συνόλου των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και για τις αντιλαϊκές προτάσεις και της αντιπολίτευσης, γιατί πάνω στην ίδια ρότα κινείται η πολιτική τους. Και το Σάββατο στις 7 του μήνα όλη αυτή η προετοιμασία, αν θέλετε, όλη αυτή η κινητοποίηση να εκφραστεί στον χώρο της έκθεσης της Θεσσαλονίκης και να περάσει το μήνυμα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, στους αγρότες, οι οποίοι, αν θέλετε, και γεωγραφικά αλλά και για διάφορους λόγους δεν είναι εκεί πέρα, ότι ο λαός, οι εργαζόμενοι, έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Η δουλειά η δική μας δεν είναι δουλειά που θα γίνει μπροστά στις κάμερες, είναι δουλειά που γίνεται καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις γειτονιές, και προσπαθεί να αναδείξει την αντιλαϊκή κατεύθυνση που έχει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι άλλο, και κλείνω πάνω σε αυτό, ήθελα να τονίσω την αγαστή συνεργασία η οποία υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση, την τωρινή αλλά και την προηγούμενη, με τα δύο κομμάτια έκφρασης των συμφερόντων των βιομηχάνων. Για μένα την Αθήνα, λίγο πριν τις εκλογές, ο εκφραστής των συμφερόντων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει και έχει υλοποιήσει το 60% των απαιτήσεών μας. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να κάνει το υπόλοιπο 40%. Όσο για τον εκπρόσωπο των βιομηχάνων της Θεσσαλονίκης, επανέφερε πολύ πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες ένα αίτημα το οποίο έκφραζε και την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία της βιομηχανικής ζώνης, της διεθνής βιομηχανικής ζώνης στην Θεσσαλονίκη, με συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, οι οποίες θα είναι πολύ χειρότεροι και από αυτές τις άθλιες συνθήκες που εργάζονται σήμερα οι εργαζόμενοι, και μισθολογικά αλλά και όσον αφορά την εργασιακή νομοθεσία. Εννοείται τις ειδικές ζώνες. Ορίστε. Εννοείται τις ειδικές ζώνες. Τις ειδικές ζώνες, ναι.